στιγμή λοιπόν έκανα εγώ στην τηλεόραση και ακούω το Σαμαρά και λέει: παιδιά, 30% μείωση του φόρου στο πετρέλαιο κατανάλωση. Ναι. Στο πετρέλαιο θέρμανση. Όλα τα άλλα θα δούμε, κάτι θα κάνουμε, αλλά αυτό. Και ακούω τον Αλέξη. Και δηλαδή το πακέτο. Και λέω εγώ, παιδιά, με συγχωρείτε. Εγώ ως παππούς, αυτή τη στιγμή, με όσα λέει ο Αλέξης, θα μου δώσει μια σύνταξη παραπάνω. Σωστό, 13ος. Το δώρο Χριστουγέννου, κύριε Καμπουράκη. Δεν θα ξαναπληρώσω έμφυα. Θα έχω τσάμπα ρεύμα αν είμαι φτωχός. Και θα μου διαγράψουν και το λοιπόν, χρέος που έχω. Αν έχω θέμα, αν έχω κανένα παιδί που είναι αυτό, θα του διπλασιάσει το επίδομα του ΟΑΕΔ, θα μου διαγράψει τα χρέη. Γιατί να μην το ψηφίσω. Και μετά λέω, θα γίνουν όλα. Όλα μπορεί, όχι, αλλά αφού τα έπαιρνε, θα κάνει το κάτι τη. Πάλι και το κάτι τη παραπάνω του Σαμαρά. Κύριε Καμπουράκη. Υπάρχει ένα θέμα. Κύριε Καμπουράκη, κατανοώ ότι κάποιοι ναι. ευνηδιάστηκαν από το μετριοπαθές. Και υποστηριγμένο οικονομικά πακέτο του Τσίπρα. Ποιο μετριοπαθές, μετριοπαθές θα χαρίσετε πακέτο. Σε όλα τα χρέη είναι μετριοπαθές. Τι παραπάνω θα μπορούσατε εμφάνισα, να πείτε. Εμφάνισα μεγάλη εταιρεία της Ευρώπης που γελάει, που μόνο το ένα μέτρο του Σαμαρά κόστιζε 5 προϋπολογισμούς. Κάτι νούμερα δίπλα άρα, λοιπόν, σε αυτά που είπατε ξαφνικά είναι ρεαλιστικό. Να τελειώσω. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να εννοηθεί έναρξη ανάκαμψης της πατρίδας αν δεν υπάρξει συσάχθεια στα κόκκινα, το είπε και ο Τέρες ο Κουίκ, στα κόκκινα δάνεια, στις οφειλές προς το δημόσιο κάθε είδους, προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι ήθελε να πει ο Τσίπρας? Χωρίς να εξαρτά το πακέτο του από την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Ούτε με τη συγκρουσιακή επιθετική, όπως είπε, διαπραγμάτευση θα κάνει που εκεί μπορεί να αμφισβητείται. Άρα, Γιώργο και Δημήτρη και κυρία Σιμακοπούλου, εμείς θα αναμέναμε να συμβάλλετε με λογικές προτάσεις, όχι απαξιωτικές και αποδομητικές. Εμείς το αναμένουμε αυτό, κύριε Μητρόπουλε, διότι εμείς όλα τα προβλήματα αυτά του ελληνικού λαού, τα οποία συζητάτε αυτή τη στιγμή, είτε είναι τα κόκκινα δάνεια, είτε είναι οι οφειλές του, θα έχουμε πλάνο αντιμετώπισης, το οποίο είναι σοβαρό, ρεαλιστικό και εντός του πλαισίου που κινούμαστε, χωρίς να βάζουμε τη χώρα σε κίνδυνο. Μα ποιο πλάνο, όταν λέγαμε δώστε τα αναδρομικά των αστόλων, μας λέγατε δεν υπάρχουν. Τώρα προχθές, εχθές, κάποιοι συναδελφοί σας, η μισή κοινοβουλευτική ομάδα, λέει να κάνουν συσάχθεια στους ενστόλους και συμψηφισμούς, δηλαδή ότι προτείνει ο Τσίπρας. Το αντιλαμβάνεστε. Πρότεινα λοιπόν, και όταν λέγαμε προχθές. Μην κατάσχετε από το πρώτο ευρώ την επιδότηση των αγρότησων, των αγροτών. Και τους λέγαμε προσέξτε, θα δημιουργήσετε προβλήματα. Ηρωνευόντουσαν και προχθές πήρανε πρωτοβουλία 60 βουλευτές, λέει, ότι δεν πρέπει να κατάσχονται επιδοτήσεις. Άρα λοιπόν, τι κύριε θέλω να πω. Δυστυχώς δεν έχει κανείς την πολυτέλεια να σας ηρωνευτεί, γιατί είστε η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Αλλά αυτά τα οποία λέτε στον κόσμο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρω πόσο διψασμένος είναι ο κόσμος να ακούσει ότι θα βρεθούν αμέσως λύσεις για τα προβλήματά του. Αλλά τα ίδια προβλήματα πραγματευόμαστε και η διαφορά μας είναι αυτή. Ότι εμείς έχουμε σοβαρές προτάσεις, ενώ εσείς απλά λέτε ότι όλα θα γίνουν. Και τι θέλω και να πω για να τελειώσω, Δημήτρη. Και τώρα που το πρόγραμμα απέτυχε, θα πρέπει η κυβέρνηση να ανακηρύξει την αποτυχία του προγράμματος. Mm. Να σταματήσει αυτή την άθλια πολιτική σε βάρος της χώρας, την εσωτερική υποτίμηση, και σε κάθε περίπτωση να αρχίσει μια διαπραγμάτευση, αν μπορεί να την κάνει. Αν δεν μπορεί, να πάμε σε εκλογές. Διότι φαίνεται μετά από 5 χρόνια που χάσαμε σε ύφεση 25 μονάδες, που η ανεργία έχει σταθεροποιηθεί 17 μονάδες πάνω, η ανεργία των νέων έχει εκτοξευτεί ναι, κλπ. Να αναγορεύσει, να πει ότι κύριε, πέτυχε το πρόγραμμα, να ζητήσει συγγνώμη για τους αξεσφόροι για να πάμε να διαπραγματευτούμε. Αν δεν μπορεί να το κάνει, άμα δεν μπορεί να το κάνει, γιατί αυτά που λέμε γράφονται και επειδή υπάρχει και μια ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Εσείς λέτε λοιπόν ότι αύριο γίνονται εκλογές. Αύριο, 18 Σεπτεμβρίου. 19 Σεπτεμβρίου είσαστε κυβέρνηση. Αυτός που χρωστάει 10.000 θα χρωστάει 2. Ο Τσίπρας με την επιχείρηση. Μισό λεπτό, είσαι βάθος 7 ετίας για να καταλάβω. Όχι, όχι. Το πρόγραμμα για τη συσάχθεια των οφειλών κάθε είδους θα είναι άμεσης εφαρμογής. Όπως το είπε. Άρα λοιπόν δεσμεύεστε εσείς απέναντι στον κόσμο. Ότι ένα από τα πρώτα μέτρα θα είναι αυτό. Αυτό δεν είπε. Δεσμεύεστε εσείς απέναντι στον κόσμο ότι αυτός που χρωστάει 10.000 αύριο
αύριο μετά από την κυβέρνηση, ότι στιγμή, την πρώτη μέρα που θα γίνεται κυβέρνηση, θα πρώτη μέρα, ναι. Ένα από τα πρώτα μέτρα του Τσίπρα. Όλοι, έτσι. Ένα, ναι, όλοι. Το ξαναλέω. Όλοι. Ένα από ακόμα τα πρώτα, και αυτοί που μπορούν να πληρώνουν. Ένα από τα πρώτα μέτρα θα είναι. Μια στιγμή, Δημήτρη. Ο συνδυασμός μεγάλης διαγραφής του οφειλωμένου ποσού και η υπόλοιπη πληρωμή με δόσεις ευνοϊκές, όπως το είπε ο κύριος Πρόεδρος. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό θα ισχύει για όλους. Βεβαίως για αυτούς που δεν μπορούν να πληρώνουν. Για όλους και για κάθε είδους οφειλή. Μα αν η κυρία Σμαγκοπούλου μπορεί να πληρώνει. Για τράπεζες, για ασφαλιστικά ταμεία και για εφορίες. Ναι, κύριε Καπούλου. Κύριε Μητρόπουλο, μας ευνηδιάζει. Αυτό το πρόγραμμα της. Η κυρία Σμαγκοπούλου που μπορεί να πληρώσει. Ούτε ο κύριος Μητρόπουλος θα πληρώνει η ΟΑΕ πια. Και πρέπει η κυρία Σμαγκοπούλου. Εσείς που μπορείτε να πληρώνετε. Εσείς που μπορείτε να πληρώνετε το ασφαλιστικό ταμείο. Θα συνεχίσει κανονικά. Όχι, γιατί να σας χαρίσει. Για τις οφειλές και θα σταματήσουν οι κατασχέσεις. Αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Νικολακόπουλος θα παγώσουν κάθε είδους δικαστικές εκτελέσεις και όλα αυτά τα οποία ελέγχουν τους πολίτες και τρομοκρατούν και θα υπάρξει γενικευμένη ρύθμιση οφειλών. Επειδή αυτό είναι το βιβλίο σου. Ξέρω ότι ευνηδιάζονται οι νεοδημοκράτες, αλλά πρέπει να υπερθεματίσουν. Επειδή αυτό είναι το βιβλίο σου, το οποίο διαβάζω εδώ, ότι λέγεται για την Ελλάδα και την αριστερά κείμενα αυτοκριτικής και ευθύνης. Σωστά. Το παρουσιάζεις πότε? Στις 25 την άλλη Πέμπτη στο Πολεμικό Μουσείο. Από το Λιβάνι, εκτός Λιβάνι. Και βεβαίως εκεί, επειδή λέω για αριστερά και κάτι για τις συμμαχίες, η μέχρι τώρα θέση του Τσίπρα είναι ανοιχτή πρόσκληση στο ΚΚΕ που πρέπει να είναι διαρκής και ειλικρινής πάντα. Την έχει απορρίψει την πρόσκληση. Τιμή, όχι, ως έκφραση τιμής στο ιστορικό αυτό κόμμα. Και από τα δεξιά ποτέ δεν μίλησε ο Τσίπρας και η ηγεσία για συνεργασία με συγκεκριμένα κόμματα. Μίλησε για πρόσωπα, για συλλογικότητες, ήταν συνεπής στον αντιμνημονιακό αγώνα και λοιπά. Θα σου πω κάτι. Η αριστερά πρώτα απ' όλα πρέπει να λέει αλήθεια. Βεβαίως. Να μην κοροϊδεύει τον κόσμο. Βεβαίως. Εντάξει. Όσο το λέμε, ό,τι το δέχεται. Στις 25 την Πέμπτη. 25 την Πέμπτη. Θα το πείτε και στις 25, αλλά να το πούμε και τώρα. Ξαναλέμε λοιπόν ότι την επόμενη μέρα που εσύ. Σας αρέσει το μέτρο. Πολύ μας αρέσει. Την επόμενη μέρα που ο κύριος Κουίκ θα χρωστάει 10.000. Τώρα χρωστάει 10.000 ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία και στην τράπεζα, λέμε τώρα παράδειγμα. Την επόμενη μέρα που θα. Τον πρώτο μήνα. Που θα λέμε εμείς το πρωί ότι βγήκε κυβέρνηση και υπάρξει. Την επόμενη μέρα λοιπόν θα υπάρξει. Οι εκλογές δεν θα γίνουν τώρα γιατί το ξέκοψε ο Πρωθυπουργός. Αυτό θα έχει τελειώσει και το μνημόνιο. Κάτσε. Θα έχουν γίνει και οι ρυθμίσεις αυτές. Θα έχουν λυθεί τα προβλήματα των ανθρώπων και δεν θα χρειάζεται τίποτα από όλα. Ευτυχώς δηλαδή. Πήγε χθες ο Σαμαράς. Εάν το εγγυάσει αυτό και δεσμεύεσαι απέναντι στον κόσμο, πες το μας να σε ψηφίσω κι εγώ. Να το είπαμε. Γιατί ήμουνα στη Βουλή. Όχι. Ήμουνα στη Βουλή γιατί κάναμε την ειδική εκδήλωση για την.